είναι στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να φταίς. Χωρίς να φταίς. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες είμαι μισός χωρίς εσένα. Μη με σπαλιές σαν να ζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Όλη μου η ζωή είναι στιγμές. Στιγμές. Παρασκευή βράδυ και μένουμε σπίτι εδώ στο Μέγκα. Είναι μια ειδική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που φτιάχτηκε μόνο και μόνο για σας. Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας. Πάρτε αγκαλιά τους αγαπημένους σας ανθρώπους, βάλτε και ένα ποτάκι. Και απόψε το βράδυ θα σας ταξιδέψω εγώ και οι συνεργάτες μου σε ωραία μονοπάτια με τη μουσική, με τις ιστορίες που θα πούμε και με όλα αυτά που θα σας κάνουν λίγο να ξεχαστείτε, λίγο να ξεχαστούμε, γιατί τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές που ζούμε παρέα. Είναι στιγμές της ζωής μας που άλλοτε είναι καλές, άλλοτε είναι δύσκολες, αλλά τις περνάμε παρέα. Και απόψε θα κρατήσουμε την ωραιότερη συντροφιά αυτή την Παρασκευή το βράδυ. Λοιπόν, να μην σας λέω πολλά λόγια, θέλω πρώτα απ' όλα να σας παρουσιάσω έναν πολύ αγαπημένο μου συνεργάτη, που είναι ο Γιώργος Κιβέλλος. Γιώργο μου, κάτσε λίγο να έρθω να κάτσω εδώ κοντά. Να χαιρετηθούμε όπως πρέπει. Και έτσι σε παρακαλώ και το πόδι. Έλα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι χαιρετιόμασταν παλιά όταν χορεύαμε καρέκλαδες. Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθες εδώ στο Μέγκα, σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Είναι ένας ιστορικός χώρος ηχογραφήσεων. Είναι ένας εμβληματικός χώρος για το ελληνικό τραγούδι. Είναι ένας χώρος που έχουν περάσει σπουδαίοι Έλληνες ερμηνευτές, συνθέτες, μουσικοί. Λοιπόν, σε αυτή την παρέα μας απόψε. Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω όλους τους μουσικούς μου και ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους που δεν είναι εδώ. Ο ένας είναι, τον έχω βάλει έξω από το περίπτερο, παίζει το κλαρίνο δηλαδή, θα παίζει εκεί πέρα. Το σαξόφωνο θα παίζει από την άλλη γωνία. Αυτοί όμως που βρίσκονται εδώ πέρα, θα ξεκινήσω από πίσω μου. Σε έχω Σατανά, δεν είναι ο Σατανάς, αλλά είναι ο Σατανάς του πιάνου και των ενορχιστρώσεων. Είναι ο αγαπημένος μου Πασχάλης Τερζής. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Λίγο πιο πίσω είναι στον πάσο ο φίλος μου και συνεργάτης μου Τέλης Κάφκας. Εκεί Τέλη μου. Καλησπέρα. Τον έχουμε κλείσει εκεί στην απομόνωση. Λίγο πιο δεξιά του είναι στα κρουστά είναι ο Θανάσης Σοάνης. Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση μου. Εντάξει. Τέλεια. Μπροστά από το Θανάση ακριβώς βρίσκεται ο Σάβας Χριστοδούλου με την κιθάρα του. Σάβα. Καλησπέρα. Έλα ρε Σάβα, έλα ρε Σάβα. Ο Σάβας είναι ο αγαπημένος μου. Δείξε ξανά λίγο το Σάβα. Σάβα, σε παρακαλώ, λίγο, δείξε λίγο, κάνε λίγο. Το χαμόγελό του. Λίγο, το χαμόγελό του. Λίγο στράτο, θέλω να δω λίγο στράτο. Και τελειώνοντας εδώ πέρα είναι ο Θάνος ο Γκιουλετζής στο βιολί, που εδώ μέσα έχεις γράψει και την ιστορία σου, Θάνο. Βέβαια, πολλά χρόνια και λέω. Πολλά χρόνια. Και το απόλυτο μπουζούκι της Ελλάδος, το καλύτερο μπουζούκι της Ελλάδος, ο Μανώλης ο Καραντίνης. Μανολάκη μου, πώς είσαι? Πολύ καλά. Και όπως βλέπετε η παρέα είναι μεγάλη, βέβαια με ασφάλεια. Με ασφάλεια, έτσι. Έτσι με ασφάλεια. Μεγάλη και μικρή. Αλλά η παρέα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, γιατί θα έχουμε και πολλούς φίλους σε σύνδεση από το σπίτι τους, άλλους που θα μας αφήσουν ένα απλό μήνυμα και πάρα πολλά τραγούδια. Κοίτα, να μην ξεχάσουμε καταρχάς τον ηχολήπτη. Να μην ξεχάσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Άρη τον Μπουντούρη. Έτσι, ο Άρης, ο φίλος μου, Άρη. Γεια σου, Άρη.
Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλές μικρές ιστορίες μουσικής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι. Εσείς καθίστε σπίτι και αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Πάμε, παιδιά. Για την αρχή, για τις μέρες που ακόμα κυλούν. Πάλι απ' την αρχή, τα λάθη που εδώ θα σβηστούν. Πάλι απ' την αρχή, κι αν συγγνώμη δεν θες να μου πεις, μη μιλάς, μόνο αγκαλιάσέ με. Πάλι απ' την αρχή, σε μια χώρα που αιμορραγεί. Μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή για την αρχή. Μίλησέ μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θύμισέ μου. Όσα έχω πάντα ήταν δικά σου. Μα η ζωή μου πια δεν είναι αρκετή. Οι καλύτερες στιγμές μου ήταν κοντά σου. Να τη ζήσω θέλω πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή. Για τις νύχτες που ακόμα κυλούν. Πάλι απ' την αρχή. Στις στιγμές που ουρανούς αντιχούν. Πάλι απ' την αρχή. Πάντα θα είναι κοντά μας γιατί είναι αρχή και τέλος η αγάπη. Πάλι απ' την αρχή. Να, 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 να. Είναι αρχή και τέλος η αγάπη. Πάλι απ' την αρχή. Σε μια χώρα που αιμορραγεί. Πάλι απ' την αρχή. Μια κουβέντα ίσως είναι αρκετή. Πάλι απ' την αρχή. Μίλησέ μου μονάχα εσύ. Μυστικές ώρες θύμισέ μου. Πάλι απ' την αρχή. Αρχή θα τα κάνουμε, παιδιά, όλα. Μην αγχώνεστε. Έλα, Μανολάκι μου. Πάμε. Εγώ, αγάπη μου, δεν έζησα πολλά. Αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Έλα! 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν μα μην ασιωπηλά. 100 φορές συντρίμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έτσι.
αγάπη δεν πήγα πουθενά. Μακριά σου εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις έχω για καρδιά, και καίω μέσα μου 100 φορές το λίγο. Και καίω μέσα μου 100 φορές το λίγο. 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά. 100 φορές τα μάτια είπαν φεύγω, μα δεν έφυγα ούτε μια. 100 φορές τα χείλη φώναξαν, μα μείνα σιωπηλά. 100 φορές συντρίμη έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έγινα για σένα άλλη μια φορά. Έλα, Μανώλη, παίξε όποιο θες, αρκεί να είναι το εμείς. Έλα. Έλα. Ξεκινάω από τα παλιά τώρα, παιδιά. Είδαμε κοντά στα 30 χρόνια πίσω. Έλα. Πάμε. Ναι, στιγμές. Τώρα τι έχουμε. Σε παρακαλώ, Μανολάκη, ψάχνει να βρει ο Μανολός και τραγουδί. Έλα, Μανώλη, παίξε όποιο θες, αρκεί να είναι το εμείς. Έλα. Έλα. Ξεκινάω από τα παλιά τώρα, παιδιά. Είδαμε κοντά στα 30 χρόνια πίσω. Έλα. Πάμε. Ότι φοβάσαι να χαρείς κάτι απ' το δώρο της ζωής, πως θα στο κλέψουν μερικοί, μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Και γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Έλα, Μανώλη. Δράκοι των παραμυθιών ξυπνούν στα χέρια άλλων και να σε πιάσουν προσπαθούν, μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Άλλη μία μαλακά, ωραία. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές,
Γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες αυτό, για όλους τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Περνάμε μαζί αυτές τις καταστάσεις, αλλά όπως λέει και το τραγούδι, εμείς από τους πρόβατες γης θα βγούμε πάλι νικητές. Πάλι νικητές. Λοιπόν, να έρθω εδώ να κάτσουμε έτσι, εδώ πάλι. Έλα. Παιδιά, ξεκουραστείτε λιγάκι. Τέλεια. Πραγματικά συγκινούμε όταν τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος καλεσμένος που θέλω έτσι να κάνω μια σύνδεση. Γιατί είναι και ο πρώτος. Είναι ο πρώτος μου δίσκος. Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μας, ο άνθρωπος που έχει γράψει όλα αυτά τα τραγούδια, ο αγαπημένος μου ο Φίβος. Φίβο, καλησπέρα! Γεια σου, Ράδο. Έλα ρε Φίβο. Γεια σου, Φίβο. Φίβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που λέμε έτσι δύο κουβέντες και χαίρομαι που είσαι καλά, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Μέχρι στιγμής όλοι καλά είμαστε, ναι. Όρθιοι, έτσι. Έτσι, έτσι. Πώς αλλά έγκλειστοι μέσα στο σπίτι. Πώς τα περνάτε στο σπίτι, πώς τα περνάτε, για πες μου. Πώς είναι η εμπειρία αυτή. Κοίταξε να δεις, κάθε εμπόδιο σε καλό που λένε. Okay. Δηλαδή, όλο αυτό μας έχει κάνει να ζήσουμε πράγματα τα οποία όταν θα μεγαλώναμε ακόμη παραπάνω, γιατί ήδη έχουμε μεγαλώσει, θα λέγαμε κοίταξε τι έχασα. Έχουμε έρθει πιο κοντά σαν οικογένεια και ξέρεις, η καθημερινότητα της δουλειάς, ξέρεις, για τον πατέρα που λείπει συνεχώς, είναι αυτή που τον κάνει να χάνει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, τα όμως, οποία μετά το μετανιώνει όταν μεγαλώνει. Γιατί όμως να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρέπει να δούμε πόσο. Έλατε. Δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημασία έχουν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Αυτά τα μικρά πράγματα, τα οποία είναι το να κάτσεις από το σπίτι σου με το παιδί σου, να κάνεις μια αγκαλιά, μέχρι το να βγεις μια βόλτα. Ακούστε, οι άνθρωποι όταν συμβαίνει κάτι κακό, η πρώτη αντίδραση, σαν ένα. Πώς να σου πω, σαν μια δικλίδα ασφαλείας, είναι ότι αυτό το κακό. Και μάλιστα το μαθαίνουν από τα μέσα ενημέρωση, την τηλεόραση, ή το διαβάζουν ή από το διαδίκτυο κτλ. Ότι αυτό το γενικό κακό είναι μια ταινία που παρακολουθούν. Ναι, μπράβο. Έτσι, είναι μια ταινία που παρακολουθούν. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Στην ουσία, λοιπόν, αυτή την ταινία δεν την παρακολουθούν. Πρωταγωνιστούν. Μέχρι να συμβεί στο διπλανό σου, όχι, πρωταγωνιστούν. Πρωταγωνιστούν. Ναι, βέβαια, δεν την παρακολουθούν. Να σου πω όμως κάτι. Έτσι. Αυτό σε μια ταινία τελειώνω μέσα σε δύο ώρες. Μια μισή, δύο ώρες και τελειώνω. Ναι. Μέχρι... Εδώ όταν το βιώνεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα και κάθε μέρα και την επόμενη και την επόμενη, η ημέρα της μαρμότας, η επαναλαμβανόμενη μέρα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Φιβό. Ναι. Αυτές τις στιγμές του εγκλεισμού τώρα, κάνω μια εξευρέπεια και στο χώρο, στο στούντιο, έχεις διάθεση, έχεις ερίσματα, γράφεις ή ναι, είσαι βέβαια, μουδιασμένος. Εννοείται. Αυτό δεν μου φεύγει ποτέ. Πάντως ήταν, εγώ θα ξαναθυμηθώ, θα πάω γύρω στο 1996 που τότε ο Φίβος έτσι, ήταν που έγραφε όλες τις επιτυχίες, ήταν πάντα το μήλο της Έριδος έτσι, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο αστήρευτος, ο άνθρωπος που έγραφε για τους καλύτερους και όταν μου λένε, εγώ είχα μαζέψει κάποια τραγούδια και μου λένε, okay, καλά θα κάνεις. Λοιπόν, Φίβο, γράψε κάποια τραγούδια για αυτό το πιτσιρικά για να τελειώνουμε. Εσύ το λες από τη δικιά σου την πλευρά. Εγώ έχω τη δικιά μου την πλευρά με τον Γερμενίτη. Για πες μου τη δικιά σου την πλευρά. Γιατί κοίταξε, τότε εγώ απέφευγα να κάνω πρωτοεμφανιζόμενους. Ναι, καλά, ναι, αυτό. Δεν ήθελα, παρότι τελικά τους περισσότερους που έκανα ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. Αλλά με παίρνει μία μέρα πάλι ο Δημήτρης, καλή του ώρα. Καλή του ώρα, να είναι καλά, ο Δημήτρης ο Γερμανίδης. Και μου λέει, έχω ένα φοβερό άτομο, μου λέει ένα φοβερό ταλέντο. Του λέω, πρωτοεμφανιζόμενος πάλι. Ναι, μου λέει, αλλά άκουσέ με. Ναι, αλλά άκουσέ με. Ναι. Μου λέει είναι φοβερός τύπος, πρέπει να το γνωρίσεις, πρέπει να γράψεις. Η μόνη διαφορά ήταν ότι με το που μου έβαλε άκουσα και μετά και γνωριστήκαμε, ξέρεις, ήσουν από τους μόνους που δεν είχαν ενδιασμό αν θα το κάνω ή όχι. Ξέρεις, δεν το έκανα με το ζόρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, γιατί... ο Φίβος, εκτός από τα δεκάδες τραγούδια που γίνανε επιτυχία, αγαπηθήκανε, αυτό που στην ουσία προσδιορίσε λίγο την παρουσία του και την προσδιορίζει δηλαδή, αλλά στην περίοδο αυτή, ας πούμε, της μεγάλης αιχμής, ήταν ότι με το μουσικό ιδίωμα, με τον τρόπο που έχτιζε τα τραγούδια του, έφτιαξε μια δική του σχολή στο αστικολαϊκό τραγούδι, έτσι. Δεν υπάρχει. Έτσι, είναι. Δεν είναι τα τραγούδια μόνο, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Έτσι. Φίβο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε ο καλά. Ο Θεός να σας έχει καλά, την οικογένειά σου. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και πάντα τέτοιες ιδέες. Μόνο εσύ τα σκαρφίζεις αυτά. Και σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο, έτσι, από το σπίτι. Μείνε σπίτι, μείνε ασφαλής. Χαιρετισμούς σε όλο
την οικογένεια. Σπίτι, μην ασφαλεί. Μην μένει κάγκελο. Μην κάνε κάτι όμω, τα ξέρει. Γράφε τραγούδια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλο μου. Γεια. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα που θα πω το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα στον πρώτο δίσκο. Άντε, ντε. 7, 8, 9. Και με έκανες κομμάτια. Θέλω μονάχα να μου πεις, κοιτώντας με στα μάτια. Ήμουνα για σένα, ναι, ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λίγο για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις που όλοι θα πούνε. Άλλους λες πως τίποτα δεν έκανα για σένα. Μα θέλω αν τολμάς να πεις τα ίδια και σε μένα. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός τύπο για να λογαριαστούμε. Μόναχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πού όλοι θα πούνε. Ήμουνε για σένα, ναι, δίσουνε για μένα, ναι. Καιρός λίγο για να λογαριαστούμε. Μόναχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πού όλοι θα πούνε. Πω. Αλλά έχει κι άλλο φίλος. Έλα. Καταστροφής. Κάθε σελίδα σου δίνω μία. Εσύ είσαι εκείνη που αδιαφορείς. Έλα. Δεν μπορώ άλλο, μη χτύπας. Πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο. Κάτι αξίζω παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο, μη χτύπας. Πάψε πια να με πετάς, σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Όταν στάζεις, εγώ δεν μπορώ, δεν θα τα αντέξω αυτό. Κι αν κάποια μέρα με κάνεις πέρα, να ξέρεις πως πίσω εγώ δεν γυρνώ. Δεν μπορώ άλλο, μη χτύπας, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο, μη χτύπας,
σε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Θάνο, έλα! Δεν μπορώ άλλο μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίδιο παραπάνω. Δεν μπορώ άλλο μη χτυπάς, πάψε πια να με πετάς. Σαν το κέρμα στο ζητιάνο, κάτι αξίζω παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Φίβο. Αυτά τα τραγούδια είναι που πρωτοξεκίνησα. Τραγουδάμε για όλο τον κόσμο που είναι στο σπίτι, Παρασκευή βράδυ, απόψε εδώ στο Μέγκα. Μια βραδιά μόνο για σας, μόνο για όλους τους Έλληνες και για τους μπαμπάδες και για τις μαμάδες όμως, που ειδικά οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, που είναι λίγο πιο ζορισμένοι, γιατί και τα παιδιά μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, αν και αν πάρω παράδειγμα και από τη δική μου κόρη, δείχνουν μια απίστευτη σοβαρότητα και μια απίστευτη κατανόηση σε αυτό που συμβαίνει. Έτσι, εγώ έχω πάθει πλάκα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Βλέπω δηλαδή ότι ούτε γκρινιάζουν αυτό, αντιλαμβάνονται, αν και είναι μικρά παιδιά, πια μου είναι 5 χρονών, έτσι, αντιλαμβάνονται τι γίνεται γύρω τους και τα παιδιά και τα μεγαλύτερα έχουν αφομοιώσει την κατάσταση, ξέρουν ότι πρέπει το σχολείο να το συνεχίσουν από το σπίτι, έχουν οργανωθεί όλοι με τα κομπιούτερ τους και με αυτά σε μια καινούργια τάξη πραγμάτων. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά θέλεις να σου πω εγώ τη δική μου εκδοχή του σπιτιού, λοιπόν, δηλαδή τις 24 ώρες. Για να φέρω κοντά σου λίγο. Για έλα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, εγώ, η δική μου εκδοχή είναι η εξής. Είμαι στο σπίτι και ακούω μονίμως και διαρκώς μια φωνή. Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Γυρίζω και βλέπω τη σκιά μου. Σε όποιο χώρο του σπιτιού βρίσκομαι, είναι σαν να είναι η σκιά μου. Αυτό. Είναι απίστευτο. Κάθε μπαμπά και ένα παιδί, έτσι. Απίστευτο. Ο Φαέθρο μας είναι δηλαδή εξαιρετικό παιδάκι και τι να πω. Είναι... και πώς έχει μεγαλώσει. Έτσι. Πώς... Είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία βλέπεις τα παιδιά να μεγαλώνουν, ειδικά στις ηλικίες από 3 μέχρι 10, 11. Είναι και μετά βέβαια. Είναι και πρωτόγνωρο πραγματικά τώρα για τα παιδιά αυτή τη ηλικία. Δηλαδή τα παιδιά που είναι 10, 5, 7, 8. Πώς βιώνουν αυτή την απαγόρευση. Πρέπει να τους το εξηγήσεις, πρέπει να τους κάνεις να αισθανθούν πάρα πολύ όμορφα, να τους μάθεις ότι αυτό που κάνουν είναι συνειδητό και να τους κάνεις να αισθανθούν λίγο και, πώς να πω, και λίγο σίγουροι, ασφαλείς και καλά. Ναι, θέλουν ασφάλεια. Δεν είναι... Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με έναν άλλον φίλο μας, αγαπημένο μπαμπά, μπομπό. Έλα Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, πατέρα, father John. Από μπαμπά σε μπαμπά. Είναι το στούντιο του μπαμπά αυτό, έτσι. Από μπαμπά σε μπαμπά. Απίστευτο. Ρε Γιαννάκη μου. Λοιπόν, είπαμε να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο, να πεις και εσύ μια καλησπέρα στον κόσμο, να μας πεις πώς είναι η καθημερινότητά σου, γιατί έχεις και δύο παιδιά, έτσι. Έχεις κάνει και δεύτερο. Με προσπέρασες μπαγάσα, παλιόπαιδο. Εντάξει, έχετε ακόμα χρόνο. Έχουμε χρόνο. Τώρα που μένουμε και στο σπίτι. Αυτό ξαναπέστο. Κοιτάξτε να δείτε, θέλει υπομονή, έτσι, βλέπουμε τα όρια μας, μαθαίνουμε... Αυτό με τα όρια, έτσι, μεγάλη κουβέντα, είναι κάθε μέρα, βλέπουμε τα όρια μας. Μια τεράστια προσαρμογή από εκεί που χαζολογούσες, έβγαινες, έμπαινες, δεν ήξερες που βρίσκεσαι, ξαφνικά, όρια. Έτσι ακριβώς. Και θα πάρω αυτό που είπε ο Αντώνης, μέρα με τη μέρα το πηγαίνουμε, χωρίς να ξέρουμε πότε θα σταματήσει, ελπίζουμε, περιμένουμε και το πάμε μέρα-μέρα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα αλλάξει κάτι. Κάνουμε υπομονή, όπως είπα. Εύχομαι να μείνει ο κόσμος, ειδικά αυτές τις μέρες που έρχονται, όσο περισσότερο μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιάννη. Τώρα, αυτές τις ώρες του εγκλεισμού, που έχεις περισσότερο χρόνο, θέλω να πω, εντός οικίας, ψάχνεις λίγο, σκαλίζεις τα αρχεία, αυτά που έχεις τραγουδήσει με τον μπαμπά, που έχει τοιχογραφήσει περισσότερο. Πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Δεν υπάρχει χρόνος, γιατί υπάρχει και η δική μου σκιά σε κάθε δωμάτιο. Εδώ πάρει, εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Βέβαια εδώ είναι πιο πολύ μαμά-μαμά και μετά είναι τον μπαμπά-μπαμπά, αλλά επί το πλείστον συμβαίνει και αυτό. Είναι λίγο ζόρικα από τη στιγμή που δεν πάει και μικρή σχολείο. Έχω σκαλίσει αρκετές φορές το στούντιο,
Έχω εντάξει, τώρα μέσα έχει τώρα διαμάντια. Για αυτό το λέω. Γιατί... Και βέβαια να πούμε, Γιάννη μου, έτσι να πούμε ναι. κιόλας ότι Θεού θέλοντος και Ιού επιτρέποντος, να το πούμε και έτσι, το Σεπτέμβριο ετοιμάζουμε μια πρώτα, εξαιρετική συναυλία, η πρώτη μεγάλη συναυλία για τον αγαπημένο μας τον Αντώνη τον Βαρδί, έτσι που για μένα υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες, ένας από τους πιο σημαντικούς φίλους, αγαπημένους. Έτσι, για τον Γιάννη είναι ο φυσικός του πατέρας και ο μέντορας του. Αλλά και υπήρξε και, είναι και δικός μου μέντορας και μέντορας πολλών. Εγώ τον γνώρισα σχολή, και συνεργάζομαι τη δεκαετία του 1977. Αν μιλάμε για σχολές της μουσικής, τώρα, ο Αντώνης Βαρδής από τα πράγματα που Αντώνης έκανε και γι' αυτό ρώτησα και τον Γιάννη αν σκαλίζει τα αρχεία, είναι ότι εκτός από αυτά που ηχογραφούσε, είχε και αυτά τα μικρά κασιτοφωνάκια. Και βέβαια τα σφύριζε. Οι μελωδίες είναι. Δεν παίζεται. Βρήκα ένα παλιό καστοφωνάκι, γιατί στις μέρες μας δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις παλιό δημοσιογραφικό καστοφωνάκι. Ναι. Έχω βρει πάρα πολλά μικρά κασετάκια, τα έχω ακούσει όλα. Απίστευτο. Όλα. Αυτό. Έχω βρει υπερβολικά ένα αριθμό μεγάλο τέλος πάντων κομματιών. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα περάσω ίσως σε έναν υπολογιστή. Και είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε και το πώς τα σφύριζε. Και πώς δεν ήθελε να χάσει την έμπνευση, παιδιά. Αυτό. Την επέρνει. Άστο, Γιάννη μου. Λοιπόν, Γιάννη μου, να προσέχεις, να είστε καλά με την οικογένειά σου. Καλές γιορτές, καλό έρχεται και έρχονται έτσι, το Πάσχα να φέρει την Ανάσταση σε όλους μας και να φέρει και την Ανάσταση στην ψυχή μας και να φέρει και την επόμενη μέρα σιγά-σιγά, Θεού θέλοντος. Αγάπη, ευλογία σε όλο τον κόσμο και στην οικογένειά σου και σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα που είστε γύρω και βέβαια σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα μου επιτρέψεις όμως να ξεκινήσω με ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο ίδιος ο πατέρας σου και που το αγαπά πάρα πάρα πολύ και που είναι ένα από τα δύο τραγούδια που το έγραψε στην πρώτη πολύ πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του. Είναι και τα δύο, είναι δύο ματζόρ έχει γράψει. Το ένα που κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο που δεν έχει κυκλοφορήσει, που ήταν στην δεύτερη και πιο μοιραία στιγμή της ζωής του. Αυτό λοιπόν θέλω να τραγουδήσω για να μην το ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιάννη μου, χρόνια πολλά, καλή γιορτές να έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά. Γεια σου, Γιάννη. Σας αγαπάω πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς. Γεια σου. Πάμε, παιδιά. Τώρα είναι λίγο δύσκολες στιγμές αυτές. Δε θα με ξεχάσεις, θα με σκιά μες στο καθρέφτη με τα σύνεργα του κλέφτη, ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, θα με σκιά και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός από το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, σε ανεξέλεγκτες κρυβές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις.
ξεχάσει. Παιδιά, τώρα πέφτουμε λίγο σε δύσκολα μονοπάτια, σε δύσκολα τραγούδια, αλλά είναι και οι δύσκολες στιγμές ωραία συντροφιά κάποιες φορές. Αν καμιά φορά βρεθούμε, δεν θα πούμε ούτε γεια. Μες στο πλήθος θα χαθούμε με ένα δάκρυ στη μάτια. Κι αν φωνάξω το όνομά σου, κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δε με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Σ' αγαπάω, ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Συνέχεια που λέει αλήθεια στη συνέχεια. Όχι, Παναγία μου! Και έρχεται και η συνέχεια που λέει αλήθεια στη συνέχεια. Όχι, Παναγία μου! Λοιπόν, έτσι μου είχε πει ότι ήταν μια αληθινή ιστορία αυτή. Μάλιστα γραμμένη στη Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλα τα φιλαράκια μου που είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη και που επιμένουν, υπομένουν, όλα θα τα περάσουμε παρέα. Χθες συνάντησα τυχαία έναν φίλο της παλιό και μου μίλησε για εκείνη που είχα χρόνια να τη δω. Και περίμενα να ακούσω πως στο βάθος της καρδιάς της θα υπάρχω πάντα εγώ. Πόσο λάθος είχα κάνει, το κατάλαβα μετά, που με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε φιλικά: «Ακού φίλε, μη σε νοιάζει, τη ζωή της έχει φτιάξει με έναν άλλον τώρα πια». Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά μου, σαν να έχασα το
στον κόσμο ξαφνικά. Δεν περίμενα ποτέ πως θα πονέσω τόσο πολύ χρόνια μετά. Και σταμάτησε για λίγο η καρδιά. Χίλια έγινα κομμάτια τελικά. Δεν περίμενα ποτέ πως θα το πάρω τόσο πολύ προσωπικά, προσωπικά. Σαν να έχασα τον κόσμο ξαφνικά. Δεν περίμενα ποτέ πως θα το πάρω τόσο πολύ προσωπικά, προσωπικά. Αντωνάρα μας, δεν είναι καλά ψυχούλας όπου κι αν είναι. Τέλεια, δύσκολα, τέλεια. δύσκολα τώρα. Εντάξει, είναι ωραία τραγούδια. Όταν ωραία, είναι ωραία τραγούδια. Είπαμε, οι στιγμές είναι δύσκολες, είναι ωραίες, αλλά μέσα από τις δυσκολίες κιόλας έρχεται και η λύτρωση, έρχεται και η επόμενη μέρα, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση και στα καλά και στα κακά, πάντα έρχεται η επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σου πω τώρα, εδώ είμαστε με πολύ μεγάλη ασφάλεια, έτσι. Η αίσθηση που έχω είναι ότι, καταρχάς, είμαστε πάντοτε σε απόσταση, προσπαθούμε, μένουμε μέσα στο εντάξει, σπίτι. Ρε, παιδί, έτσι. Το έχουμε ξέρει κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι όντως μετά από αυτή την κατάσταση που θα περάσουμε, θα είμαστε όλοι πιο. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, ότι και το καλό βέβαια και το κακό, ότι θα είμαστε όλοι σε μια απόσταση. Δηλαδή, βλέπω τώρα ήδη πάνω να πλησιάσει κάποιον. Καλά, μη με χαιρετάς από μακριά. Έτσι, θα έχει αυτό το πράγμα εξέλιξη. Επειδή όμως αυτό που ζούμε, παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε σε έναν περήφανο Έλληνα που μας κάνει πραγματικά και εμάς περήφανους κάθε φορά που είτε διαβάζουμε κάτι για αυτόν, είτε το νιώθουμε κοντά μας. Ένα χειροκρότημα από το σπίτι σας, εσείς που είστε στο σπίτι. Γεια σου, Νίκο. Για τον Νίκο Αλιάγα. Νίκο μου, salut, salut mon ami, salut. Αυτό ξέρω στα γαλλικά μόνο, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Το λες ωραία, salut mon ami, εγώ πρέπει να δώσω ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί κάνει παρέα τον ελληνισμό που και να βρίσκεται και στους Έλληνες εντός των στοιχών, των τυχών. Και των στοιχών, ίσως των στίχων, μάλλον στην περίπτωσή σου, αλλά επίσης και στους Έλληνες της Διασποράς, που έχουμε τον πόνο μας κι εμείς, διότι ζούμε στη χώρα στην οποία γεννήθηκα στην προκειμένη περίπτωση και προσπαθούμε να τηρήσουμε τους κανόνες, αλλά ο νους μας, η καρδιά μας, κάθε φορά που βλέπουμε και το τι γίνεται στην Ελλάδα, σπαρταράει. Νίκο, να ξέρεις ότι και εμείς. Καλά τα πάτε στην Ελλάδα. Και εμείς και εμείς έτσι κάθε φορά έτσι. Ναι. Καλά. Αυτό το καλά τα πάμε είναι το λιγότερο κακό να λέμε. Όχι το πόσο αυτό, καλά, είναι το λιγότερο κακό. Αυτό, γιατί υπάρχουν θύματα και νεκροί και είναι δράμα. Δυστυχώς. Νίκο, σε αυτές τις περίεργες μέρες, ποια εικόνα σε φοβίζει περισσότερο από αυτές που βιώνεις, ποια είναι αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι ανήμπορος και να. Κοίτα, είμαστε όλοι θεατές. Θεατές της ανθρώπινης κοινωνίας, άρα θεατές του εαυτού μας. Έχουμε βρεθεί μπροστά στον καθρέφτη της συνείδησής μας. Και ήρθε η ώρα του συλλογισμού, ήρθε η ώρα ενός αφουγκρασμού, ίσως το οποίο είχαμε ανάγκη, και της συνέστησης. Να καταλάβουμε το χρόνο, να αποκωδικοποιήσουμε τη σιωπή και αυτό το ραντεβού που έχουμε με τον εαυτό μας αν και δεν το είχαμε προγραμματίσει, με ταπεινότητα, με προσευχή. Αυτό που με φοβίζει, αυτό που με κάνει να αισθάνομαι μια βαθιά λύπη, είναι η μοναξιά των ανθρώπων, η μοναξιά απέναντι στο θάνατο, όπου και αν βρίσκονται. Έζησες μια ζωή αγέροχος, σαν τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού, μεγάλωσες παιδιά, εγγόνια, δούλεψες σκληρά,
προσπάθησες να γίνεις ένας τίμιος άνθρωπος και να προσφέρεις στην γειτονιά σου και στην κοινωνία και πεθαίνεις μόνος. Με έχει ειλικρινά, όπως και άλλοι φίλοι που μας βλέπουν και μας ακούνε σήμερα, συγκλονίσει αυτή η ιστορία των ανθρώπων που παρακαλάνε τον γιατρό να μιλήσουν FaceTime με την οικογένειά τους. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που με σοκάρει, το δεύτερο είναι στις χαρές μας είμαστε επίσης μόνοι και ίσως αυτή η αναθεώρηση των πραγμάτων να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ίσως στα δύσκολα να φαίνονται και να φαίνεται και το ποιόν των ανθρώπων κάθε φορά και τα καλά και τα κακά. Ας προσπαθήσουμε εμείς μέσα από κινήσεις ενότητας. Αυτό που κάνεις, Αντώνη, σήμερα είναι ότι μοιράζεσαι το χάρισμα της ζωής σου, το επαγγελμά σου, την αγάπη σου προς τον κόσμο και από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Το μοιράζεσαι. Έτσι, μα σήμερα, το καλό... σήμερα και όλος αυτό ήθελα να κάνουμε, Νικό μου. Ήθελα να δώσουμε έτσι μια αίσθηση χαράς, μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι υπάρχει επόμενη μέρα και θα έρθει. Βέβαια. Δύσκολα. Εύκολα, πιο δύσκολα θα έρθει. Και σε εκείνη την επόμενη μέρα πρέπει βασικά να μας βρει όλους ενωμένους και σίγουρα δεν πρέπει να. Οι διαφορές μας, γιατί διαφορές θα έχουμε πάντα. Από χρώματα, από ομάδες, από πολιτική. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να είμαστε όλοι ταυτισμένοι με έναν σκοπό. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Για όλους αυτούς είναι αφιερωμένη αυτή η νύχτα απόψε. Από μένα, από σένα, από τον Γιώργο και από όλους τους φίλους μας. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω. Θέλω να δούμε όμως. Και να ακούσουμε μαζί και να δούμε μαζί αυτή τη στιγμή που κάναμε στο στούντιο. Θα την ξεκινήσουμε από το στούντιο και θα τη συνεχίσω εγώ μετά εγώ live με τον αυθεντικό το στίχο, το αγαπημένο μας My Way που το έχει γράψει ένας υπέροχος Γάλλος συνθέτης. Έτσι, ο Claude François. Έτσι, που είναι εξαιρετικός και έχει γίνει ένα από τα πιο popular και τα πιο μεγάλα τραγούδια του αιώνα. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν εκείνες τις στιγμές που ηχογραφήσαμε μαζί εκείνο το απόγευμα. Είσαι μικρή και εγώ διαρκώς σε μία πτήση. Φτερά έχω στην ψυχή, θα πω απλά σ' όποιον ρωτήσει. Πολλές μέσα στο στήθος, μα ζω, ακόμα ζω όπως συνήθως. Κάθε λεπτό που πολεμώ, δρόμο τραβώ σ' ένα φως πίστο, νύχτα παντού μα είμαι αλλού, στον κόσμο ενώ the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life it's full, I travel each and every highway and more, much more than this.
I did it my way. Regrets, I had a few. I did again, too few to mention. I did what I have to do. I saw it through without exemption. I planned each chart a course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there was time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when I was down, I ate it up and spit it out. And I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things that truly feels, and not the word of what someone who needs. The record shows I took all the blow and did it my way. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θέλω με όλη μου την καρδιά να το αφιερώσω για όλους αυτούς τους ήρωες, τους σημερινούς ήρωες, τους γιατρούς, τις γυναίκες, τους άντρες, τους νοσοκόμους, όλους αυτούς που αυτές τις στιγμές είναι δίπλα στον άνθρωπο, είναι δίπλα στους ανθρώπους μας, δίπλα σε όλους εσάς, σε όλους εμάς που έχουμε αυτές τις ανάγκες. Σας ευχαριστούμε και να σας έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, I did it my way, έλεγε ο μεγάλος Φράνκι. Ο μεγάλος Φράνκι. Τέλεια, τέλεια. Αχ. Πάμε αλλά να σου πω όμως κάτι. Και τώρα που είμαστε εκτός Ελλάδος και κάνουμε αυτή τη γύρα στην Ευρώπη, πάμε σε ένα άλλο πολύ δοκιμαζόμενο λαό, μια πολύ δοκιμαζόμενη χώρα. Είναι η αγαπημένη μας φίλη στην Ιταλία, που αυτή και η Ισπανία αλλά και η Ιταλία είναι οι δύο πιο βαλόμενες χώρες. Έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων και βέβαια στην Ευρώπη, είναι σαν ένας καθημερινός εφιάλτης. Έχουν απίστευτο θάρρος και επιμένουν και θα σταθούν όρθιοι. Δύναμη και σύμπνοια και αγάπη και ζωντάνια σε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν και που αντέξανε και αντέχουν αυτό τη λέλαπα που λέγεται κορονοϊός. Ευχαριστώ πάρα πολύ έναν αγαπημένο μου φίλο που είναι και εκεί κοντά, αλλά σε αυτές τις στιγμές σκέφτηκε να μας στείλει την καλησπέρα του και να μας στείλει ένα μήνυμα αγάπης. Μιλάω βέβαια για τον μεγάλο και το μεγαλύτερο, έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ερωτικούς τραγουδιστές. Ο Έρωτας είναι το όνομά του. Έρωτας Ραμαζότη. Έρος, salute, thank you, grazie, grazie, fratello, grazie για όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγαπάς, που αγαπάς την Ελλάδα μας και σου στέλνουμε πολύ δύναμη και τις πιο θετικές μας σκέψεις για όλους τους ανθρώπους που παραμένουν και επιμένουν να νικήσουν αυτή τη λέλαπα που λέγεται κορονοϊός. Ciao Antonis. Vi do un abbraccio grande a te e a tutti i miei amici greci. Αντώνη, να σου πω κάτι. Ο Έρος μπορεί να θεωρηθεί Έλληνας πλέον. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένας Έλληνας ανάμεσά μας. Καταρχήν, έχει και κάποιες ρίζες από τον Πόντο. Το όνομα του κανονικού είναι Ραμαζίδης. Α, είναι Ραμαζίδης. Είναι από το βαθύ. Κρίμα, δεν παίζει και μπάλα. Ναι, λέω τώρα εγώ. Τώρα εντάξει, Έρος, δεν τα κατάλαβα. Και έχω την αίσθηση ότι από το γάμο σου και μετά είναι σαν να νομίζω ότι θα στρίψω στη γωνία και θα πέσω πάνω του.
Κοίταξε, η σχέση μας με τον Έρος έτσι, έχει γίνει πολύ φιλική. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, ένα είδωλο που είχα από μικρό παιδί που τον αγαπούσα και που αγαπάω και συνεχίζω να τον αγαπάω, θα μπορούσα να τον γνωρίσω και να έχουμε αυτή τη σχέση, να τον πάρω τηλέφωνο και να μπορούμε να μιλήσουμε σε όλες τις στιγμές του, και στις καλές και στις κακές. Έτσι. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι πολλές φορές έχω γνωρίσει πολλά παιδικά μου είδωλα και παιδικούς μου ήρωες. Χαίρομαι λοιπόν γιατί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένας παγκόσμιος στάρ και νιώθω περήφανος που αυτός ο άνθρωπος δεν με έχει απογοητεύσει και από κοντά. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό πάντως, έτσι, γιατί όταν γνωρίζεις τους ανθρώπους από κοντά... Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, είναι ένα παιδί της διπλανής πόρτας, έτσι. Είναι έξω καρδιά, Έρος, γκράτσιε, μίλε μπάτσι. Λοιπόν, Αντώνη, ωραία κάναμε αυτή την περιήγηση. Είδαμε αυτούς τους αγαπημένους μας φίλους σε αυτές τις δύο δοκιμαζόμενες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα πούμε κανένα λαϊκό τραγούδι. Και να πούμε και το λαϊκό που ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση. Άντεντε. Νομίζω ότι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο περιμένουν να ακούσουν κανένα λαϊκό τραγούδι. Είναι η στιγμή που λέει ο άλλος, γιατρέ, έχω κορονοϊό, τι να κάνω. Λέει, βάλε ένα CD του Ρέμου, το μόνος μου το πέρασε και αυτό και κάτσε σπίτι σου. Πάμε! Σε αυτούς που περάσανε τον κορονοϊό αφιερωμένος. Έλα μου. Μες στα σκοτεινά σου μάτια τρέμουνε τα αστέρια. Ήσουν νύχτα και γυναίκα και μ' αγκάλιασες. Έπαιξα τον έρωτά σου με δεμένα χέρια και η νύχτα μακριά σου δεν παλεύεται. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο σερετικό. Μόνος με στη νύχτα κρόβατο στη ζωή μου το ζήμπε. Στα σκοτεινά σου μάτια χάθηκε ο χρόνος. Η αγάπη πάντα ελπίζει κι ονειρεύεται. Μόνος είχα ξεκινήσει κι είμαι πάλι μόνος. Κι όταν ήμουν πια δικό σου με κομμάτιασες. Πέρασα γι' αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα γι' αυτό με βαρύ τσιγάρο σερετικό. Μόνος με στη νύχτα κρόβατο στη ζωή μου το ζεϊμπέκι. Από το χειμωνιάτικο πρόγραμμά μας, παιδιά. Παραμένει πίκρα φανήκε στα βλέπαρα σου απάνω. Άσε να τη λιγάνω, χαρά να ξαναβγεί. Το χαμόγελο που σου κλέψε, εγώ να το προκάνω.
σαν ήλιο να το κάνω στα χείλη σου να βγει. Μια καρδιά. Αντίν ότι αυτό είναι. Μιλάμε για μια καρδιά. Κάτι ό,τι θες είναι για σένα, ναι. Ένα μανολάκι. Σαν να σε βγάζω από την πρίζα, είσαι αγόρι. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέραν. Κάτι ό,τι θες είναι για σένα, ναι. Τα χέρια μου σου φέρανε. Κάτι ό,τι θες είναι για σένα, ναι. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε από τα παλιά και τα αγαπημένα. Έλα, έλα. Σηκωθούμε και λίγο. Όνειρο μέσα στη νύχτα, κακό να ξυπνάω ή να πετάξω από το χθες και για το αύριο ή να κρατάω. Πώς να κοιτάξω μπροστά και ποτέ σ' ό,τι αφήσαμε πίσω. Και όλα αυτά που μαζί αγαπήσαμε εγώ να μισήσω. Θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Να σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι, να σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Πάμε τώρα κατευθείαν όμως, γιατί αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο εκεί για το φίλο μου τον κριτικό, το μεγάλο. Άλλη μία. Εκεί που ενώνεται την Κρήτη με τον Πειραιά, εκεί πάει αυτό το τραγούδι. Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θα στα δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, την από που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ, σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Τι αισθάνεσαι για μένα, τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Και γράφω τι να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστράφηκε μια χώρα. Τι μπορώ να υποσχεθώ σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να μπω,
σε σένα να ανοίχτω. Μπορείς τον εαυτό μου να κλείστω. Μη μου ζητάς να ορκίστω. Σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Μπορεί στον εαυτό μου να κλείστω. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Μπορεί στον εαυτό μου να κλείστω. Μη μου ζητάς να ορκιστώ. Σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Τέλεια, τέλεια. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πάντα εναλλαγές και η ζωή μας είναι γεμάτη εναλλαγές, για να ηρεμήσουμε λιγάκι, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος μέσα σε αυτήν όλη την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, γιατί σε αυτή μας τη σημερινή έτσι, έκτακτη εκπομπή, που είναι μέσα στη μουσική και μέσα στα τραγούδια, ένας άνθρωπος που για μένα είναι πραγματικά ο πνευματικός μου πατέρας, έτσι τον έχω αποκαλέσει και το νιώθω κιόλας, δεν τον έχω αποκαλέσει απλά, έτσι είναι ο άνθρωπος που με δίδαξε, χωρίς να το ξέρει κιόλας και πριν ακόμα γνωριστούμε, με δίδαξε πώς θα τραγουδάω, από αυτόν έμαθα. Δεν έχω λόγια για να εκφράσω αυτά που νιώθω για τον άνθρωπο αυτόν. Να σου πω λοιπόν εγώ πριν να τον αναφέρεις, γιατί δεν το έχεις πει ακόμα το όνομά του, ότι ο συγκεκριμένος ερμηνευτής για μένα είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ερμηνευτές των τελευταίων 100 ετών. Κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη χαρά απόψε να είναι κοντά μας και ο Γιάννης Πάριος. Γιάννη μου, Γιάννη μου, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά ευχαριστώ. Για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές. Να είστε καλά για τα καλά λόγια. Για αυτές τις στιγμές που πραγματικά είναι, έχουμε ανάγκη να επικοινωνούμε και πραγματικά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και τη φωνή τη δική σου, όχι μόνο να μας τραγουδάει, και τη φωνή τη δική σου να μας λέει τα λόγια καρδιάς που θα μας πεις τώρα. Τα λόγια καρδιάς είναι λίγο σκούρα, λένε, λόγω της πανδημίας. Ας αφήσουμε τον Πάριο και τον Ρέμο και όλους μας στην άκρη. Αυτό που κάνεις είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ανθρώπινο. Το αφιερώνεις αυτή την εκπομπή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιάννη, πες μου, φανταζόσουν ποτέ τη ζωή μας να φτάνει σε αυτό το σημείο, να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα? Κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να του συμβεί το χειρότερο. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Okay. Πιστεύω ότι όταν θα περάσουμε και αυτό τον κάβο, όπως λέμε εμείς οι νησιώτες, θα βρεθούμε πάλι όλοι αγκαλιά, όλοι μαζί, να γιορτάσουμε την υγεία των ανθρώπων που δεν έχουν την τύχη να σε ακούνε. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την τύχη. Αυτοί που είναι στο κρεβάτι του πόνου δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούνε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν. Εύχομαι να σηκωθούν από τα κρεβάτια τους κάποια στιγμή και να μας δούνε, να μας ακούσουν, να τους βοηθήσουμε κι εμείς και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που φροντίζουν, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, σε όλους αυτούς που φροντίζουν για την υγεία μας. Γιάννη, χρειαζόμαστε φίλους, χρειαζόμαστε υγεία, χρειαζόμαστε αισιοδοξία, έτσι, γιατί όλο αυτό το πράγμα θα το περάσουμε όλοι μαζί.
όλοι μαζί και αγάπη πάνω απ' όλα. Και αγάπη, και αγάπη, και αγάπη. Σκέφτομαι ότι θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν τελειώσει αυτό. Είμαι σίγουρος. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Χρόνια πολλά στις ημέρες που έρχονται, να σε έχει ο Θεός καλά. Χρόνια πολλά για όλους, αμήν, την οικογένειά σου, όλα τα παιδιά, αμήν, όλους τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου που σε αγαπάνε. Και εύχομαι γρήγορα να ανταμώσουμε και να μπορώ να έρθω να σου κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και θα έρθω στην κάνω κατευθείαν. Καλά, μακάρι. Γρήγορα θα γίνει. Γρήγορα, γρήγορα. Γιάννη μου. Φιλιά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Στείλουμε ένα χαμόγελο στους ανθρώπους του υποκλήματος. Έτσι, έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά λοιπόν. Ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, και όπως είπα ότι σε αυτές τις στιγμές εγώ... Είναι ένας δάσκαλος για σένα, έτσι. Όχι ένας δάσκαλος, είναι ο δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλός μου, είναι ο μέντορας μου. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και απ' το νου μου να σε σβήσει, ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου. Μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί μαζί. Και βέβαια Γιάννη μου, δεν μπορώ να μην δεν σου θυμίσω τις στιγμές σου με έναν άλλον Αντώνη. Γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Να, 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 να. Η ώρα είναι 12. Σ' αγαπώ όπως στις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα,
είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο σ' αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου, φώναξε με, είμαι για σένα. Μες στα μάτια μου, μόνο η δικιά σου η μορφή, είμαι δικό σου, ναι. Έλα, σε γυρεύω θάλασσά μου, μέχρι χθες ήσουν κοντά μου. Σε γυρεύω, σε γυρεύω, σαν το γέλιο σε έχω χάσει, μια καρδιά έχεις γεράσει. Σε γυρεύω, σε γυρεύω, σε γυρεύω, από εσένα εδώ στη γη άλλο δεν έχω. Σε γυρεύω, σε γυρεύω θάλασσά μου, μέχρι χθες ήσουν κοντά μου. Σε γυρεύω, σαν αγρίμι τριγυρνώ μες στους δρόμους να σε βρω, εγώ κι ο πόνος μου που σε βρίσκει βραδιά. Είμαι μόνος μου. Σε γυρεύω, σε γυρεύω θάλασσά μου, μέχρι χθες ήσουν κοντά μου. Σε γυρεύω. Σε γυρεύω θάλασσά μου, μέχρι χθες ήσουν κοντά μου. Σε γυρεύω. Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Γιάννη μου, να σε πάντα καλά, να σε έχει ο Θεός καλά και σένα, την οικογένειά σου και τους αγαπημένους σου και να έχει βέβαια και όλο τον κόσμο καλά. Παρασκευή βράδυ μένουμε σπίτι εδώ στο Μέγκα, μένουμε παρέα. Δεν μένουμε όμως μόνοι. Είμαστε μια παρέα, μια μεγάλη παρέα. Είμαστε μια μεγάλη συντροφιά. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας από τον άλλον και ειδικά σε τέτοιες στιγμές. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο από ποτέ. Να έρθω να κάτσω εδώ δίπλα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έλα. Τέλεια. Λοιπόν, και αφού μπήκαμε τώρα στα βαθιά, πρέπει να πάμε στον πυρήνα. Στον έναν και στον μεγαλύτερο πυρήνα. Και στον πυρήνα. Να πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν στο πιο σπουδαίο εν ζωή και ελπίζω και για τα πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Έτσι. Λαϊκό συνθέτη, είναι ο άνθρωπος που για μένα και πιστεύω και για την ελληνική μουσική άλλαξε το ρου της ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Έτσι. Ναι. Έκανε το λαϊκό τραγούδι ανθρώπινο και το έβαλε μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Και βέβαια έχουμε κοντά μας τον ένα και μοναδικό και το πιο αγαπημένο μας συνθέτη, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Τον Τάτη. Ο Χρήστος, ο ένας και μοναδικός, Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα. Το μέλλον, το παρόν, το παρελθόν, όλοι οι χρόνοι μαζί. Είσαι εσύ. Εσύ και τα τραγούδια. Τι γίνεται, φιλάρα, πού βρίσκεσαι? Όλα αυτά είμαι εγώ. Εσύ είσαι, Χριστάρα μου. Και εσύ λίγα λέμε τώρα, άστο. Και τι να πω ακόμα. Καλή παρέα, εκεί είστε.
Όλοι καλή παρέα. Εδώ, εδώ, είμαστε εδώ, σε απόσταση αναπνοής, αλλά απόσταση ασφαλείας. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτές τις στιγμές, ο κόσμος που χρειάζεται τη συντροφιά μας, χρειάζεται τα τραγούδια μας, όλα αυτά τα τραγούδια που τα έχει κάνει επιτυχίες, τα έχει τραγουδήσει και πόσο μάλλον και τα δικά σου τραγούδια, σε τέτοιες στιγμές να είμαστε κοντά του και να τους τα δίνουμε και να κρατάμε συντροφιά και ο ένας στο χέρι του άλλου, μπορεί μέσα από την κάμερα ο να ο είναι. Ο Χρήστος, ξέρεις, χρονικά στο λαϊκό τραγούδι έρχεται λίγο μετά το jukebox στην ουσία. Το jukebox είναι ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς που παίρνει από τον κινηματογράφο και περνάει μέσα στα σπίτια και στις οικογένειες και στα ζευγάρια και στους μεγάλους. Ο Χρήστος λοιπόν έρχεται αμέσως μετά και με τα τραγούδια του είναι σαν να κάνει ένα δικό του soundtrack στη ζωή των ανθρώπων. Είναι από τις ευλογίες που λες, παιδί μου, ότι στη ζωή και στην καριέρα ενός τραγουδιστή τι άλλο μπορεί να συμβεί θετικό, έτσι, το ότι κατάφερα και έφτασα στο σημείο και συνεργαστήκα με τον Χρήστο και γνώρισα άλλον έναν υπέροχο άνθρωπο και ένα τόσο μεγάλο συνθέτη όπως είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ και το κρατάω πάντα ανοιχτή με το δώρο μέσα στην καρδιά μου και πάντα κάθε φορά που τραγουδάω τα τραγούδια σου τα αγαπώ, τα ζηλεύω και θέλω πάντα να τα τραγουδάω με το ίδιο σθένος που θα ήθελα, θα μπορούσα, αν θα τα είχα πει εγώ, θα ήθελα με την ίδια αγάπη, με την ίδια αγάπη τα περιβάλλω και με την ίδια αγάπη τα λέω, να ξέρεις. Σαν να είναι δικά μου τραγούδια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Άντων. Και εγώ το ίδιο. Πώς περνάς αυτές τις στιγμές, Χρήστο μου? Καλά, εντάξει, στο σπίτι και λίγο περπάτημα έξω. Τακτοποιώ τα αρχεία μου εδώ πέρα, διάφορα που είχα κρεμότητες, ώσπου να περάσει ο καιρός και να έρθουν καλύτερες μέρες. Χρήστο μου, έχεις δει και το μπουζούκι εκεί πέρα, Μανώλη, όπως βλέπεις. Το έχω, το βρήκες, είναι, το βρήκες ναι, το μπουζούκι. Παιδί. Το βρήκε το χάσει. Το είχε χάσει. Το είχαν κλέψει, σου το είχαν κλέψει. Μου το είχαν κλέψει, ναι. Μέσα από το μαγαζί. Ναι, το άφησα στο μαγαζί και κάνανε διάρρηξη, αλλά ευτυχώς. Απίστευτο. Και πώς το βρήκες, πώς το βρήκες. Κοίταξε, ήταν 6 ώρα έγινε η διάρρηξη, 10 και μισή ήταν ήδη σε ένα παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι, απέναντι από την αγορά και εντελώς συμπτωματικά πέρασε ένας άγιος άνθρωπος και το προτείνανε να το αγοράσει. Απίστευτο, αυτό είναι. Ανέβηκε στα social ότι το μπουζούκι του Χρήστου Νικολόπουλου με την πεταλούδα, με την πεταλούδα. Ναι, για να τη δω την πεταλούδα, για να τη δω. Πού είναι η πεταλούδα? Όχι, αυτό είναι άλλο. Α, είναι άλλο. Το έχεις βάλει τώρα, το έχεις κλείσει, έτσι. Μαζί του. Το έχεις βάλει. Το έχεις κλειδώσει. Το έχεις κλειδώσει, γιατί είναι ζωηρό αυτό το μπουζούκι. Να σου πω, Χρήστο, τώρα αν τόσα τραγούδια έχεις γράψει, για αυτές τις μέρες που περνάμε, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από αυτά που έχεις γράψει τα τραγούδια, ποιο θα ήταν, σου έρχεται κάτι στο μυαλό, έτσι? Ποιο τραγούδι, όχι, θέλω να μας πεις, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον Έλληνα δικό σου σε αυτή την εποχή που ζούμε? Εγώ το έχω ήδη στο μυαλό μου και θα στο αφιερώσω μετά, δεν ξέρω αν συμβαδίσουμε. Τα βλέπεις. Τι ωραία. Αυτό. Τι ωραία. Τι ωραία. Σαν τη φωτιά ακούγεται. Τι όμορφα. Αυτό είναι ο Έλληνας. Αυτό είναι πραγματικά είναι το τραγούδι του Έλληνα. Έτσι. Του Έλληνα αυτή τη στιγμή που περνάμε αυτή τη κατάσταση και αν χιονίζει και αν βρέχει, κορονοϊό, εγώ και ο Έλληνας αντέχει. Έτσι. Μες στην καρδιά μας, έτσι. Αυτό είναι η ελπίδα. Αυτό το τραγούδι. Αυτό το λαϊκό τραγούδι. Με όλα αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, κάθε φορά λέω τώρα και ποιο τραγούδι να πω το Χρήστο, ποιο να πούμε. Και λέω να πούμε εκείνο, ναι, αλλά όμως εκείνο δεν θα πούμε το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός σας έχει καλά. Ο Θεός σας ωραία, λοιπόν, τώρα να πάμε να τραγουδήσουμε αυτά τα τραγούδια του Χρήστου. Ναι, γιατί δεν κρατιέται ο Μανώλης. Ναι, γιατί είναι, έχουμε και τον Μανώλη. Είναι ο άνθρωπος, ξέρεις τώρα. Τι λέει? Πες για το δάσκαλο. Μέγιστος. Τεράστιος. Είναι Θεός. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν θα ξέραμε τι είναι το μπουζούκι, πώς λέγεται, ούτε τι χρώμα είναι και από πού προέρχεται. Μπράβο. Είναι δάσκαλος.
και τον λατρεύω. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Σε αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ. Χριστάρα, πολλά φιλιά στην οικογένεια. Πολλά φιλιά, μην ασφαλείς. Χρόνια πολλά για τις γιορτές, καλό Πάσχα να περάσετε. Και ελπίζω μετά την Ανάσταση πραγματικά να ξημερώσει μια καινούργια μέρα για όλους μας και να ανταμώσουμε και να κάνουμε πάλι συναυλίες και βραδιές για όλους αυτούς που έχουν τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά τέτοιες στιγμές, για να μας ξανακούσουν και να ξαναθυμηθούν και να τραγουδήσουν όλα αυτά τα τραγούδια στον Χριστό μου. Ευχαριστώ και τον Γιώργο τον Κιδέλο που είναι καλός μου φίλος και έχει κάνει και αυτό την ιστορία του. Και στον ταξιάρχη χαιρετισμούς, έτσι το φίλο μου. Φιλιά πολλά, Χριστό μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά. Έμπαινε, αγόρι μου, έμπαινε. Και να θυμούνται ότι κάποια στιγμή θα βραδιάσει ξανά. Δεν θα είναι μόνο μέρα. Θα ξανάρθει η νύχτα, η ωραία νύχτα. Έλα! Όπα! Γεια σου, Χριστάρα μας! Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους πάντα.
αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα καζεμυριά τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω, μαζί με εκείνους μ' αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Έλα, για δώσε τώρα. Έλα, Χριστάρα μου. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λάι, 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 λάι. Σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί, κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα. Μικρή στιγμή μαζί μου να μην δει. Τώρα γυρνά παντού και με δει. Ήμουν ενοχός εγώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Έλα! Όλα θα περάσουν, μη μασάτε. Λάι, 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 λάι. Σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα πάντοτε ψηλά, γιατί μέσα στα μάτια την κοιτούσα, για να τη βλέπω μόνο να γελά. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει, λέει πως ήμουν ενοχός εγώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει, λέει πως ήμουν ενοχός εγώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ.
θυμάσαι. Γεια σου ρε Χριστάρα με τα τραγούδια σου. Γεια σου Χριστάρα, να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός. Γεια σου Χρήστο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, έτσι. Θέλω να πω καταρχήν να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω το Μέγκα για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε να παίξουμε αυτά τα τραγούδια και να κρατήσουμε τη συντροφιά τους φίλους μας από το σπίτι. Γιατί έχω πραγματικά πολλούς φίλους αγαπημένους που μου λέγανε κάνε ένα live και εσύ στο τέτοιο στο Instagram και αυτά. Ναι. Το παιδιά θα σας κάνω, θα κάνουμε. Στα social. Αλλά ήθελα να κάνουμε μια βραδιά με τραγούδια και με μουσική για να τη δει πραγματικά όλος ο κόσμος. Έτσι. Και ειδικά όλος αυτός ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα μέσω των social media και δεν ασχολείται, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με αυτά, που αυτοί είναι οι άνθρωποι όλοι, οι γονείς μας, οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, είναι οι μεγαλύτεροι ηλικίας άνθρωποι που τόσο πολύ είναι αυτοί που στοχεύει περισσότερο αυτός ο διάολος που λέγεται κορονοϊός και είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο. Σε αυτούς λοιπόν ήθελα να κρατήσω συντροφιά απόψε, να μείνουν σε όλους σπίτι. Αυτούς που μένουν στο σπίτι, σε όλους αυτούς που επιμένουν και μένουν στο σπίτι. Συνειδητά. Και όχι λόγω επιβολής μέτρων, συνειδητά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που λέει ο Γιώργος, έτσι, το να μένεις συνειδητά στο σπίτι, έτσι, και να αποφασίζεις ότι θα περιφρουρήσεις και θα σταματήσεις τον εαυτό σου και τους ανθρώπους σου, έτσι. Και θα περιφρουρήσεις την υγεία και τους ανθρώπους, έτσι. Αυτό είναι το σεβόμενος τους ανθρώπους σου, δεν γίνεται. Έρχονται άγγες μέρες, θα τις περάσουμε μαζί, θα έρθει η Ανάσταση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους εσάς καταρχήν τους ανθρώπους που μου χτίσατε και που τρέξατε από την παραγωγή του Μέγκα, αλλά να ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους και τον Μανώλη του Καραντίνη, τον Θάνο τον Κιουλετζή, τον Θανάση τον Σοάνη, τον Σάβα Χριστοδούλου, τον αγαπημένο μου τον Τέλη, τον Κάφκα, αδερφέ μου, και βέβαια τον Πασκάλη τον Τερζή. Και βέβαια, οπωσδήποτε, να ευχαριστήσω και τη Στεφανία που είναι εδώ με την πολύ πολύ μεγάλη συμβολή. Τον Άρη τον Μπουντούρη. Άσε, το τελευταίο τον Άρη που είναι πιο έξτρα λάθος. Λόγω μεγέθους, εντάξει, ρε φίλε. Και έχει καταρχήν δύο μικρόφωνα από τη μία και με βοηθάει στους στίχους και λέει και τις δεύτερες. Μιλάμε για εργαλείο. Στεφανία Ρίζου, δασκάλα βέβαια, να μου μοντήσει και δασκάλα. Έτσι, φοβερή. Σωστά. Και βέβαια τον Άρη, το φίλο μου τον Άρη, τον Κουντούρη. Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σένα και για τους συνεργάτες σου μέσα στους σχολείτες και όλα τα παιδιά. Αλλά πάνω απ' όλα, το μεγάλο ευχαριστώ είναι σε όλους εσάς που μείνετε εδώ απόψε μαζί μας και που πιστεύω να περάσατε καλά, να περάσαμε καλά. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε και που ζούμε να επικοινωνήσω λίγο μαζί σας, να τραγουδήσω μαζί σας. Ξέχασα και να τραγουδάω λίγο. Νιώθω πολλές φορές. Ήταν η στιγμή που έκλεινε ο λαιμός μου, που ένιωθα ένα κόμπο εδώ στο λαιμό μου. Αλλά πάλι με κάνατε να βγω από το σπίτι για ένα πολύ μεγάλο λόγο και πολύ σημαντικό λόγο, για να τραγουδήσω για εσάς. Κοίτα, να πούμε για όλους εσάς. Να πούμε βέβαια ότι ένα μέρος της κάλυψης έχει γίνει από ρομποτικές κάμερες. Να πούμε ότι το Μέγκα έχει τηρήσει όλους τους κανόνες ασφαλείας. Εντάξει, είπαμε. Παιδιά, είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή. Δεν θέλω την επόμενη μέρα, Γιώργο, δεν θέλω την επόμενη μέρα να μας βρει φοβικούς και να μας βρει, γιατί θα μας βρει δυστυχώς στην αρχή τουλάχιστον. Πρέπει να αφήσουμε να καταλάβουμε ότι είναι μια αρρώστια. Όντως είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα αυτό που μας συμβαίνει. Αλλά περνάει. Σίγουρα κάποιοι δεν το έχουν περάσει. Σίγουρα κάποιοι δεν αντέξανε. Αλλά είναι και πολλοί αυτοί που αντέξανε και πήγανε στην επόμενη μέρα. Δυστυχώς θρηνούμε όλους αυτούς που φύγανε. Αλλά χειροκροτάμε όλους αυτούς που παλέψανε και μας δώσαν ελπίδα ότι είναι ένας ιός που μπορούμε να τον κερδίσουμε. Και μας κερδίζει, αλλά και τον κερδίζουμε. Σε αυτή τη μάχη, στο τέλος, εμείς θα βγούμε νικητές και όχι αυτός. Αυτά ήθελα να πω. Καλές γιορτές από μένα. Οι οικογένειές σας να είναι καλά. Να περάσουμε, να κάνουμε ακόμα λίγο υπομονή μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα να το περάσουμε βέβαια με τις οικογένειές μας. Λίγο συγκρατημένα. Λίγο μια αυτοσυγκράτηση, παιδιά. Και μετά από το Μάιο, πιστεύω, τα πράγματα θα αρχίζουν σιγά σιγά να ξημερώνει η καινούργια μέρα. Τώρα, πώς θα είναι αυτή η καινούργια μέρα. Δύσκολη, γιατί με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που έρχονται θα είναι σίγουρα δύσκολη, αλλά σίγουρα αν είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι, μαζί θα τα καταφέρουμε, μαζί θα τα περάσουμε και μαζί θα πάμε στην επόμενη μέρα. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς και όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, να μας έχει ο Θεός καλά, πάντα να ανταμώνουμε. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση, αλλά αυτά τα υπέροχα λόγια τα λέει ο στίχος του Διονύση Σαββόπουλου,
Αλλά εγώ θα σας κλείσω με ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι που δεν είναι δικό μου, αλλά το αγαπάω σαν να είναι δικό μου. Για όλα τα φιλαράκια που απόψε το βράδυ ξενυχτήσαμε παρέα. Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω. Στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ. Με μεγάλο πόθο δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά. Και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυκτικά. Με καπνό το δωμάτιο σαπάν και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχια, να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί. Μοιάζει νύχτα μακριά σου να είναι ερεθιστική σαν την αμαρτία. Μα η μορφή σου δραπετεύει από κρυψώνα μυστική. Με χτυπάει με βία. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά. Και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυκτικά. Με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχια. Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε πάντα αγαπημένοι και μονιασμένοι. Καλή αντάμωση.